Εμεί θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο πόλο. Η εθνική ομάδα των ανδρών το καλοκαίρι μα έκανε να δακρύσουμε όχι μόνο για την κατάξυση του σημαίνει μεταλλίου στο Τόκιο, όσο και το ήθο των διεθνών μα. Στην ψηφοφορία του Πανελληνίου Σύνδεσμου Αθλητικού Τύπου αναδείχθηκε και η ομάδα τη χρονιά. Στην παρέα μα, μέσω Skype, είναι ο διεθνή τη Βουλιαγμένη, Μάριο Καπότση. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Δεν γλίτωσε ούτε εσύ από τη λέλεπα του κορονοϊού, νοσή. Ναι, ναι, δυστυχώ και απουσιάζει και από το πρώτο ραντεβού σήμερα ξεκίνησε η επίσημη προετοιμασία τη ομάδα για το παγκόσμιο τη Φουκόκα, που είναι ένα από του δύο μεγάλου στόχου που έχετε για την νέα χρονιά όπω και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώ είναι. Ε, βέβαια σταμάτησαν οι προπονήσει γιατί είχαμε διάφορα κρούσματα και γύρω-γύρω, οπότε το θα ξεκινήσουμε πάλι στι 2, 2 Γενάρη. Ομάδα τη χρονιά δικαιολογημένα, μέχρι και η πρόεδρο τη Δημοκρατία, συγκινήθηκε όταν σα παρέδωσε το βιβλίο. Δάκρυσε. Ε, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει κιόλα ομαδικό αντρικό, κάποιο Ολυμπιακό μετάλλιο. Οπότε δικαίω και είχαμε αυτή τη βράβευση. Έχετε φτάσει στην κορυφή. Ήταν δύσκολο ο δρόμο. Πιο δύσκολο όμω είναι να διατηρηθείτε. Ε, σίγουρα και τα δύο δύσκολα είναι το να διατηρηθεί σε ένα τόσο πολύ ψηλό επίπεδο που υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και σίγουρα παίζει και το timing της, ε, της περιόδου. Δηλαδή όταν ένα Ολυμπιακό τουρνουά είναι, παλεύεις τέσσερα, σε, σε, σε συγκεκριμένη περίπτωση πέντε χρόνια για να για να φτάσει εκεί που, που θες. είναι, είναι και το timing πολύ σημαντικό να, να βρεθεί εκείνε τι δύο εβδομάδε και να βρεθούν όλοι, ειδικά όταν είναι ένα ομαδικό άθλημα, στο καλύτερο επίπεδο για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα σωστά. Ομάδα Γροθιά συνεχίζει στο τιμόνι τη Εθνική Οθοδορή Βλάχο μέχρι και το Παρίσι, εκείνο ορίζοντά το 2024. Σα έβλεπα, δεν μπορούσατε να το χαρείτε αυτό που ζούσατε στο Τόκιο, το Αναπολίτε. Το μυαλό σα ήταν συνέχεια μόνιμα στην Ελλάδα με όσα συνέβαιναν. Εντάξει, ε, εσύ ήσουν και εκεί, Θυμάσαι τι καταστάσει. Ε, γενικά ήταν πολύ δύσκολη περίοδο, γι' αυτό και ο, ο Γιάννη τότε είχε βγει σε μία δήλωσή του και είχε πει: Ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη για, τη, για τον ενθουσιασμό και τη χαρά μα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί εμεί παλεύαμε μια ζωή να βρεθούμε στου Ολυμπιακού Αγώνε και να έρθει μια τέτοια διάκριση που δεν, ξανα, δεν είχε ξαναέρθει. Οπότε για μα, για τον καθένα ξεχωριστά, ήταν ένα μοναδικό όνειρο. Και απ' την άλλη, μαθαίναμε ότι όλη η χώρα και εγώ και χανόντουσαν περιουσίε και, και άνθρωποι, ας πούμε. Οπότε αυτή η συγγνώμη σα ήταν... έχει μείνει στον κόσμο, αυτό το δάκρυ. Ήτανε αλλά δύσκολο. αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι και ένα ξέσπασμα που είχε πρόσφατη η Κατερίνα Στεφανίδη με αφορμή τα βραβεία του Ψατ: Ότι δεν είστε αθλητές του πεταματού. Έχει αισθανθεί ποτέ έτσι, μέχρι να φτάσει στο μετάλλιο. Κακά κα, τα ψέματα. Τα πιο δημοφιλή αθλήματα είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά αυτό δεν, 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 δεν φταίει κάποιο. Ε. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης ότι δεν προβάλλονται τόσο πολύ όλα τα άλλα αθλήματα αλλά είναι και η προτίμηση του κόσμου. Οπότε καλό θα είναι ο καθένα που για το άθλημά του να κάνει το καλύτερο να μπορέσουμε να το φτάσουμε στην καλύτερη μορφή του ούτω το ώστε και ο κόσμος να το μάθει και να το αγαπήσει. Mm -hmm. σίγουρα, σίγουρα όλο αυτό... Είναι και ένα μερίδιο της πολιτείας που πρέπει να ρίξει κάποια χρήματα στις υποδομές. Είτε αυτές είναι τηλεοπτικές υποδομές, είτε είναι σε εγκαταστάσεις, είτε είναι σε παροχές που πρέπει να έχουν οι αθλητές. το ώστε να... να γίνουν κάποια Άρα. πράγματα καλύτερα. Και ένα αισιόδοξο μήνυμα θέλω από σένα, γιατί είσαι επίση αισιόδοξο άτομο, και αυτό φαίνεται και mm. από την αλλαγή σελίδα που αποφάσισε να κάνει φέτο. άψη τον Ολυμπιακό και τη βουλιαγμένη. Εντάξει, δεν άφησα τίποτα. Είναι... Ήρθανε κάποια πράγματα έτσι, επέλεξα αυτή, τη... αυτή την ομάδα φέτο. Κάθε χρόνο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επαγγελματίε είμαστε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μακάρι να έρθουν και άλλε διακρίσει στο δικό μου το άθλημα. Μακάρι περισσότερα παιδιά να έρθουν στις πισίνες. Αυτό είναι πάνω από κάθε μετάλλιο και από κάθε διάκριση και η γενιά μας ε, νομίζω ότι το έχει καταφέρει εν μέρει και ειδικά με αυτό το μετάλλιο ότι πολλά παιδιά ακολουθήσανε και πολλοί γονεί βάλαν τα παιδιά τους στο, στον αθλητισμό και στο πόλο. Ε, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας και το μεγαλύτερο μετάλλιο. Οπότε ελπίζω να έρθουν και άλλες διακρίσεις, ώστε το, το πόλο να ανέβει κι άλλο. Μάρια, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στον κόσμο, το σπορ. Καλή χρονιά, υγεία περαστικά και πάντα χάρη και επιτυχία στη ζωή σου. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. ευχαριστώ κι εγώ.